να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, θα δώσει την ταυτότητά του. Χαιρετάει το πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Και τώρα ήρθε η ώρα του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Να μπει στο παραβάν. Να μπει στο παραβάν, ακριβώς, Μάριος. Η Ειρήνη Βασάλου είναι πάντα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Η Ειρήνη, έχει κόσμο γενικότερα εκεί στο εκλογικό κέντρο που βρίσκεσαι? Είναι 10 η ώρα τώρα. Όχι, κόσμο δεν έχει. Ρώτησα την δικαστική αντιπρόσωπο του εκλογικού τμήματος και μου είπε ότι από το πρωί μόνο 25 άτομα έχουν ψηφίσει μέχρι τώρα. Από τις 7 το πρωί μέχρι τώρα στις 10, 3 ώρες αργότερα, μόνο 25 άτομα. Μόνο 25 άτομα. Και σε σχέση με τις εκλογές του Ιανουαρίου. Λοιπόν, παρακολουθούμε τη διαδικασία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι πίσω από το παραβάν. Περιμένουμε την έξοδό του. Αυτό που μας ενημερώνει η Ειρήνη Βασάλου δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξο, γιατί 10 η ώρα το πρωί δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι και τόσο νωρίς πια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πώς θα κυλήσει. Λοιπόν, ήρθε και φάνη στον Παπαθανασίου δίπλα μου. Ναι, έχει σχέση όμως με τις συνήθειές μας. Πάμε στην εκκλησία, σε ποια περιοχή είναι, εξαρτάται την περιοχή που βρίσκεται. Αυτό, ο πρόεδρος ψηφίζει στο ψυχικό και πρέπει να δούμε και τι ώρα ψηφίζει ο κόσμος στο ψυχικό, αν δηλαδή θέλουμε να δούμε και να κάνουμε συγκρίσεις. Πάντως, δεν φαίνεται να όλο αυτό το διάστημα να ήταν ζεστός με την εκλογική αναμέτρηση αυτή. Άσε που είναι ζεστός και ο καιρός σήμερα, είναι φάνη. Και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που ψηφίζει ρίχνει στην κάλπη την ψήφο του και ασφαλώς θα πρέπει να δούμε και σε ποια ποσοστά αποχής θα υπάρξουν στην διάρκεια λοιπόν της εκλογικής διαδικασίας αυτής. Θα δούμε τώρα και τη δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Βλέπουμε ότι έχει πέσει στην κάλπη μέσα. Έτσι, μετρημένα. Αυτά είναι μετρημένα. Είναι μετρημένα. Λοιπόν, 20-30 ψηφοδέλτια. Τώρα έχουμε εικόνα απ' έξω. Βλέπω και την Ειρήνη τη Βασάλου. Εκεί έτοιμη είναι. Λοιπόν, Ειρήνη μου, σε βλέπουμε. Περιμένουμε να αναμένουμε τώρα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να έρθει να κάνει τη δήλωση μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος. Τον υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Φιλοθέης Ψυχικού. Έχει ήδη ψηφίσει και τώρα βλέπω ότι κατεβαίνει. Για να δούμε λοιπόν τι δήλωση θα κάνει. Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαι βέβαιος ότι η όλη εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί και θα ολοκληρωθεί με τρόπο που ταιριάζει στη δημοκρατική μας παράδοση και την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Και εύχομαι και ελπίζω ότι το εκλογικό αποτέλεσμα θα δικαιώσει τις τεράστιες θυσίες του λαού μας και ιδίως της νεολαίας μας μέσα σε μια Ευρώπη η οποία επιτέλους αντιλαμβάνεται ότι το βασικό της μέγεθος είναι ο άνθρωπος και θεμελιώδης αποστολή της η προστασία της αξίας του και η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Ευχαριστώ πολύ. Μόλις ακούσαμε την ολιγόλογη δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Και στην ανάγκη η Ευρώπη να δει την επόμενη μέρα και το μεγάλο θέμα του προσφυγικού, να δείξει ανθρωπιά, να δείξει αλληλεγγύη.